με ένα θέμα το οποίο μπορεί να σας κάνει να δακρύσετε. Αλλά θα δακρύσετε από χαρά. Α. Εντάξει. Μα γιατί μας έχει λαθαρίσει από τον πρωί, αυτό κοίταγα το βλέμμα της. Είναι από χαρά. Θα δούμε έναν πατέρα να επανενώνεται με την τετράχρονη κορούλα του 6 μέρες μετά τον απεγκλωβισμό τους από τα χαλάσματα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο. Είναι συγκλονιστικός. Υπήρχε ήχο στο βίντεο, δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει, μπορούμε να φανταστούμε. Αγάπη μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Από το μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου παγιδεύτηκαν και οι δύο στα χαλάσματα. Έμειναν 4 μέρες παγιδευμένοι. Η μαμά της οικογένειας και το 7χρονο αγοράκι, ο γιος και αδερφός της μικρούλας, δεν τα κατάφεραν. Τους απεγκλώβησαν μετά από 4 μέρες. Το κοριτσάκι όλες αυτές τις μέρες του εφιάλτη ήταν πάνω στο πόδι του πατέρα του. Και μάλιστα του έδινε και κουράγιο, γιατί κάποια στιγμή αυτός, όταν έπαψε να ακούει την υπόλοιπη οικογένεια, έχασε το κουράγιο του, σου λέει θα πεθάνουμε. Και του έλεγε, όχι μπαμπά, μην κλαις, θα μας βρουν, θα μας σώσουν. Για να το δούμε από την αρχή, Μαργαρίτα, είναι όντως συγκλονιστικό. Ναι. Μπαμπά φωνάζει τον μωρό με το που βλέπει τον μπαμπά του. Μπαμπά φωνάζει και αρχίζει και κλαίει. 4 ετών παιδάκι, σκεφτείτε τι φρίκη. Πόσο χαρά που ακούμε αυτό το κλάμα όμως, ε. Λοιπόν, ο μπαμπάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, το παιδάκι το ανέλαβε κοινωνική πρόνοια, χάθηκαν. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο ο μπαμπάς, ευτυχώς δεν ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Έβαλε σκοπό τη ζωή του βέβαια να ξαναβρει το παιδί του. Το κατάφερε μέσα των social media. Ήρθαν σε επικοινωνία με την πρόνοια, διαπιστώθηκε, επιβεβαιώθηκε ότι είναι ο μπαμπάς του παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται μετά από 6 μέρες οι μόνοι. Μόνοι. Αυτοί μείναν από την οικογένεια. Και ο πατέρας λέει ότι η Γκάντα, έτσι λέγεται το κοριτσάκι, ο μπαμπάς είναι ο Αχμέτ, η Γκάντα λέει είναι η ηρωίδα μου, είναι ο ήρωας της ζωής μου. Χάρη σε αυτήν ζω και για χάρη αυτής θα συνεχίσω να ζω. Μακάρι να υπάρχουν κι άλλες τέτοιες ιστορίες που γονείς να ξαναβρίσκουν τα παιδιά τους και παιδιά να ξαναβρίσκουν τους γονείς τους. Δυστυχώς. Αυτός ο σεισμός προκάλεσε τόσα πολλά ορφανά, τόσα παιδιά είναι χαμένα από εδώ και από εκεί, μέσα σε όλο το χαμό. Θα χρειαστεί ένα τιτάνιο έργο διαπίστωσης ποιανού παιδί είναι αυτό, αν υπάρχει οικογένεια ή δεν υπάρχει οικογένεια. Μακάρι να επανανοηθούν έτσι οι οικογένειες. Και να μην χαθεί κανένα παιδί, γιατί λέγαμε για το human trafficking νωρίτερα, μην χαθεί κανένα παιδί. Να μην υπάρχουν βρεθεί σε λάθος χέρια κανένα παιδί. Υπάρχουν ήδη κυβερνητικές οργανώσεις και της Τουρκίας, ισχυρές και πραγματικές, σωστές, οι οποίες κάνουν λίστες με παιδιά, τα καταγράφουν και τα καταμετρούν, ούτως ώστε ούτε ένα να μην λείπει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Μακάρι. Όσο μπορούν βέβαια, γιατί δεν μπορεί να γίνει πλήρης καταγραφή παιδιά. Θυμάσαι τις πρώτες μέρες που φοβόντουσαν να μην αρπάξουν παιδιά, που ήταν μόνα τους παιδάκια. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήδη έχει γίνει. No. Ήδη έχει γίνει. Πάμε, Μαργαρίτα, μας έχεις. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Από χαρά μας, χαρήκαμε. Άντε να μας καλά. Σκεφτείτε ότι ξεκληρίστηκε και η οικογένειά τους. Να λυμήναν οι δυο τους. Έστω.